πρεμιέρα στις Βρυξέλλες σε μια κατάμεστη κινηματογραφική αίθουσα έκανε η ταινία «Αν». Οι οικοδεσπότες της ταινίας, οι Έλληνες που ζουν εκεί και ο ελληνικός κύκλος σύγχρονων μελετών. Είστε το πρώτο κοινό εκτός Ελλάδος, που είναι πιο Έλληνες από Έλληνες. Άστε καλά. Εκατοντάδες θεατές συγκεντρώθηκαν να δουν την ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό. 15 εβδομάδες παρέμεινε στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ έκοψε περισσότερα από 550.000 εισιτήρια. Τώρα ήρθε ο καιρός να αγαπηθεί και από τους Έλληνες που ζουν στην Ευρώπη και τον κόσμο. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο ο οποίος ζει εδώ να κάνει έτσι για την ταινία και πραγματικά χαίρομαι που καταφέραμε και τους ταξιδέψαμε και καταφέραμε και τους συγκινήσαμε. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης περιηγήθηκε στις Βρυξέλλες και παραχώρησε συνεντεύξεις, οι οποίες αναμένεται να προβληθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Όλα πρέπει εσύ να τα λέξεις, όλα πρέπει εσύ να τα εγκρίνεις και όλα πρέπει εγώ να απολογούμε. Που δεν έχω δουλειά, που δεν φέρνω λεφτά, που. Γιατί πιστεύεις ότι τα προβλήματά μας προκύπτουν από τα λεφτά, γιατί όλα για σένα έχουν να κάνουν με τα λεφτά, αυτό είναι το θέμα μας. Και αυτό. Χορηγεί επικοινωνία της ταινίας στις Βρυξέλλες, ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, New Europe και Newsville. Στο πρόσωπο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη βλέπουν το παρελθόν και το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Χριστόφορος μας ταξίδεψε, μας πήγε σε πανέμορφα μέρη με πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα, τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Επόμενο σταθμό στο Παρίσι. Η ταινία που κατάφερε να κερδίσει εντυπώσεις θα φιλοξενηθεί στο φεστιβάλ που διοργανώνει στην πόλη του Φωτός το Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου. Στόχος των συντελεστών είναι η ταινία να ταξιδέψει όπου υπάρχει ελληνισμός. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι όλα αυτά που μου λείπουν, δεν μου λείπουν τόσο όσο θα μου έλειπες εσύ αν δεν σε είχα.